Το βίντεο αυτό ίσως έπρεπε να το είχα κάνει μετά το Wrath, μπας και λάβω συγχώρεση για τις αμαρτίες μου, αλλά ίσως προλαβαίνω ακόμα. Ariana & Evans, Cathedral. Πάμε να δούμε. Πριν ξεκινήσω να ευχηθώ περαστικά και καλή ανάρρωση στον Δημήτρη τον Σταρόβα με το θέμα υγείας που περνάει αυτόν τον καιρό. Χωρίς τον Δημήτρη η ελληνική εξελιστική κοινότητα δεν θα ήταν εδώ που είναι σήμερα. Νομίζω συμφωνούμε όλοι. Οπότε Δημήτρη, καλή επάνωδο με ξερισματάρες, κιθαριές δυνατές, συνταγές και ό,τι άλλο αγαπάς. Cathedral, χτισμένο πάνω στην περίφημη Ultima της Ariana & Evans, είναι η elite βάση πιο πάνω από την K2E και εγώ δεν την είχα δοκιμάσει, οπότε ήρθε η ώρα της. Στις αρωματικές νότες, βάλτε ποτό και καθίστε. Λοιπόν, σαγκουίνι, κρίνο της κοιλάδας, λιβάνι, μύρο, καπνός, βανίλια, καμποτζιανό ουντ, σανταλόξυλο, μαόνι, βενζόι, λάβδανο και πατσουλί. Μην τρομάζετε. Υποσχόμενο. Λοιπόν, είναι ένα άρωμα ανθικό. Δεν χρειάζεται να καθίσουμε να ψάξουμε την κάθε νότα εδώ μέσα. Εμένα μου θυμίζει αυτό μια εκκλησία στολισμένη με λουλούδια. Πολλά λουλούδια και κάπου είναι και το μύρο, κάπου και ο καπνός από τα κεριά. Εντάξει. Τώρα βέβαια η καθεδρική, εδώ που τα λέμε και η καθολική ναή, δεν έχουν τόσο έντονες μελωδικές. Πιο πολύ τα συναντάμε αυτά στις ορθόδοξες εκκλησίες. Αλλά πήρατε μια ιδέα. Και φυσικά θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όταν βραχεί. Στα γρήγορα υπόλοιπος εξοπλισμός, θα έχω την αγαπημένη μου Razor Rock Hawk Version 2 με μία Feather Pro Guard μέσα σε δεύτερη χρήση. Το Yaki Timberwolf 26R και θα σβήσω με το αντίστοιχο After Save. Βρέχω πρόσωπο και ξεκινάμε. Μόνο έβρεξα την επιφάνεια, καθόλου blooming, έτσι το κάνει και ο Πίτερ Τσαρκάλης σε ένα βίντεό του. Βρεγμένος και στραγγισμένος λύκος και φύγαμε. Από εκείνο το βίντεο του Πίτερ και εκείνος έκανε μόνο 20 δευτερόλεπτα φόρτωμα. Νερό στο λύκο. Για 9-5 ημερών. Αρκετό νερό θέλει. Να το άρωμα εξελίσσεται πολύ ωραία, πρέπει να πω. Ξέρετε, έχω διαβάσει και ήμουν κι εγώ ένας από αυτούς, πολλούς που λέγανε ότι το περίμεναν εξαιτίας του λιβανιού και του μύρου και τα λοιπά, το περίμεναν βαρύ άρωμα. Αλλά αν το καλό σκεφτείτε,
Το μύρο μου σκοπολάει. Το λιβάνι εντάξει είναι και πιο βαρύ. Αλλά δεν είναι αυτή η μυρωδιά που ξέρεις, λες αμάν που ήρθα. Οπότε από ό,τι βλέπω σηκώνει νερό η βάση. Και ποιος είναι εγώ να της το αρνηθώ. Πάρα πολύ ωραία η δομή της. Τη βλέπω λίγο πιο έτσι στιβαρή από ότι η K2E. Πράγμα που δεν είναι κακό. Είναι απλά διαφορετικό. Πάντως και οι δύο βάσεις έχουν πάρα πολύ καλές κριτικές και φυσικά πολλούς φίλους. Ας βάλω μια τελευταία φορά νερό και είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Ναι παιδιά, πάρα πολύ ωραία. Το άρωμα πάρα πολύ ευχάριστο. Δεν είχα κάτι τέτοιο στη συλλογή μου και για όσους λένε ότι δεν είναι βαρύ, δεν είναι εκείνο το ζωντανό, το λουλουδένιο το άρωμα. Μη φανταστείτε. Έχει ένα βάθος. Κοιτάξτε εδώ. Πολύ ωραία. Φύγαμε με τη φορά. Γλίστρα φουλ και ενυδάτωση. Τη μηχανούλα την έχω δείξει εδώ πέρα.
Πάρα πολύ ωραίο πρώτο. Ξεβγάζω και πάμε για δεύτερο. Το άρωμα έχει εξελιχθεί. Πάρα πολύ ωραίο. Πού και πού, εκεί που ξυριζόμουν στο πρώτο χέρι, ερχόταν και ο καπνός. Η βανίλια τριγυρίζει. Το σανγκουίνι είναι και αυτό μέσα, δηλαδή όλα. Εντάξει, είναι πολύ ωραίο μείγμα. Βλέπετε, ενυδατώνεται κι άλλο. Γιατί όχι. Τώρα ακρός. Δεν μιλάω πολύ, παιδιά, σε αυτό το βίντεο. Γιατί είμαστε σε εκκλησία. Όχι. Είπα να κάνω ένα ξυρισματάκι έτσι λίγο πιο ήσυχο. Είναι μια περίοδος που και η Γερμανία μπαίνει στο καλοκαίρι σιγά σιγά, αλλά είναι λίγο δύσκολη περίοδος. Με διάφορες σκέψεις. Περισυλλογή. Ας πάμε.
Μέχρι εδώ. Ξεβγάζω και πάμε για το after shave. Είμαστε κανένα δεκάλεπτο μετά το στέγνωμα. Πάρα πολύ ωραία αίσθηση του δέρματος. Ερεθισμούς δεν είχα. Εντάξει, δύο κοκκινίλες μικρές είναι επειδή πέρασα ξανά και ξανά με την ProGuard. Και ήρθε η ώρα για το ESL. Βλέπετε ότι είναι σε διαφορετικό έτσι, μπουκαλάκι, πιο βαρύ. Ωραίο, μ' αρέσει. Πολύ καλή ανάδευση, διότι κοιτάξτε, βλέπετε. Λοιπόν, οπότε, για να αναμειχθούν όλα αυτά, έτσι ώστε να πάρετε αυτό το αποτέλεσμα. Είναι σαν γαλάκτωμα. Εδώ είναι πιο πολύπλοκο το αρώμα. Ναι, εδώ έχει και το πατσουλί και το κρινάνο εκεί και όλα τα άλλα και λίγο σαν ταλόξυλο και λίγο wood. Πάρα πολύ ωραίο. Κανένα κάψιμο. Ούτε με το σαπούνι, ούτε με το aftershave. Απορροφήθηκε αμέσως, λιπαρότητα δεν υπάρχει, γυαλάδα δεν βλέπω και ας βάλω δύο σταγόνες ακόμα. Γιατί από εδώ έμεινε λίγο παραπονεμένο. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο. Αυτό είδαμε. Πολύ ωραίο ξύρισμα. Είναι η ultima καλύτερη από την K2E. Ναι. Είναι σαν η K2E να πήγε γυμναστήριο και να έβαλε έτσι λίγο κρέας πάνω, λίγο ψωμί. Είναι πολύ καλύτερη από την K2E. Δεν ξέρω να σας πω. Αν μη τι άλλο, έχετε και τις δύο επιλογές. Αυτή η σειρά, η ultima, είναι και πιο minimal στο artwork, έτσι. Και γραμματοσειρές και μηχρωματική παλέτα. Αλλά γενικώς έχει πολύ ωραία αρώματα. Δηλαδή, εγώ όταν διάλεξα αυτό, είχα μυρίσει πρώτα το μπαρμπέρικο. Πώς λέγεται, Barbiere Ultime, τέλος πάντων αυτό. Το Tobacco Road, το Lavender, όλα πάρα πολύ ωραία. Αλλά δεν είχα κάτι τέτοιο στον Ντεν και έτσι κατέληξα σε αυτό. Και δεν είμαι να νιώνω. Ίσως στο μέλλον ελέγξω και τα άλλα. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας και την παρέα σας. Ελπίζω να σας άρεσε. Θα τα ξαναπούμε. Αλλά μέχρι την επόμενη φορά, ήθελε οι λεπίδες σας να είναι κοφτερές, ο αφρός σας πλούσιος και το aftershave σας μεθυστικό. Γεια χαρά!